Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για εργαζόμενους, 58 τον αριθμό, του νοσοκομείου Άγιο Σάβα, που εργάζονται στον τομέα της καθαριότητας, εργάζονται πολλά χρόνια στην καθαριότητα του νοσοκομείου, έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία, πολύτιμη εμπειρία για τις απαιτήσεις της εργασίας που διεξάγουν, φυσικά σε ένα ιδιαίτερο χώρο ενός νοσοκομείου και δι' ογκολογικού, αντικαρκυνικού νοσοκομείου, και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι, όπως και τα προηγούμενα διαστήματα δηλαδή, με την προκλητική στάση και τη σημερινή, αλλά αντίστοιχα εγώ λέω και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που ναι μεν αναγνωρίζουν την προσφορά τους και ειδικά την περίοδο της πρόσφατης πανδημίας και όχι μόνο οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, αλλά το σύνολο υγειονομικοί, όμως τους αρνούνται το δίκαιο αίτημα για τη μετατροπή, και αυτό είναι βέβαια και το ερώτημά μας, τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αυρούς του χρόνου, στην ουσία στη μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα. Και μάλιστα, παρόλο που δόθηκε μία παράταση μέχρι τις 30 Μαρτίου του 2024, τους κοινοποιήθηκε από την διοίκηση ότι λόγω προφανώς, όχι λόγω προφανώς, λόγω ανάθεσης καθαριότητας σε εργολαβική εταιρεία, είναι μέρος τους εργαζόμενους ότι θα πρέπει να πάρουν τις χρωστούμενες ημέρες κανονικής αδείας και ανάπησης μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, προάγγελος λοιπόν της απόλυσης. Έτσι λοιπόν, τυχόν απόλυση των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα του νοσοκομείου Άγιος Σάβας και στις υποστηρικτικές αντίστοιχα υπηρεσίες όλων των δημόσιων νοσοκομείων, θα σημάνει την απώλεια αφενός με της εμπειρίας, όπως προείπα, αφετέρου φυσικά το βασικότερο όλων, ότι θα δημιουργήσει σοβαρότερο πρόβλημα επιβίωσης σε πολλούς από αυτούς και τις οικογένειές τους. Συνεπώς, τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν θα απολυθούν, που εμείς λέμε να μην απολυθούν, οι 58 εργαζόμενοι στην καθαριότητα στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας, και αν θα ισχύσει έστω η παράταση μέχρι τις 31 Τρίτου όπως έχουν πάρει, και το δεύτερο και βασικότερο, να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία με κοινοβουλευτικό τρόπο και στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου, δηλαδή ενώπιον του ελληνικού λαού, να πούμε για αυτό το ζήτημα, το οποίο προκαλέσει μια μεγάλη αναστάτωση. Έγινε και μια σχετική διαδήλωση της ΠΟΕΔΗΝ προχθές κάτω από το Υπουργείο Υγείας. Μου πέταξαν εκεί και κάτι καφέδες και κάτι τέτοια. Ξεκινάω με μια ρητή ανάγνωση της ερωτήσεώς σας. Να μην απολυθούν, θέμα, οι 58 εργαζόμενοι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, αυτή είναι η λεγόμενη ΣΟΧ, το λέω κύριε Πρόεδρε, γιατί συχνά μπορεί να ακούμε στα κανάλια, σε ανακοινώσεις και παντού, η ΣΟΧ, μπορεί να μην ξέρουν τι θα πει ΣΟΧ. Οι εργαζόμενοι λοιπόν συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. Και λέτε παρακάτω, αντιμέτωποι με απόλυση βρίσκονται 58 εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα του νοσοκομείου Άγιος Σάβας κτλ. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ελληνικά μιλάμε και οι δύο. Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. Μπορείς να απολύσεις έναν συμβασιούχο ορισμένου χρόνου, το οποίο έχει λήξει η σύμβαση ορισμένου χρόνου που έχει? Δηλαδή, αν προσλάβετε εσείς κάποιον στο ΚΚΕ, βεβαίως έχουν λήξει. Παρατάσεις έχουν δοθεί. Εγώ δεν διέκοψα. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, έστε δευτερολογία σας. Γιατί εδώ θα ξεχάσουμε με εσάς όλους ό,τι γνωρίζουμε για ελληνική γλώσσα, για σύνταγμα της χώρας και για νομιμότητα. Οι άνθρωποι αυτοί για τους οποίους συζητάμε προσελήφθησαν ως συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. Δηλαδή, όταν υπέγραψαν ήδη μία προς μία ή ένας προς ένα σύμβαση, υπέγραψαν λέγοντας «υπογράφω και μετά από τόσους μήνες θα φύγω». Αυτή ήταν η συμφωνία με το ελληνικό κράτος. Αυτό θα πει σύμβαση ορισμένου χρόνου. Μάλιστα.
υπήρξαν παρατάσεις στις συμβάσεις τους. Βεβαίως. Λόγω του COVID-19 υπήρξαν εκτάκτως παρατάσεις στις συμβάσεις τους. Και ψηφίστηκαν δύο ενδιάμεσοι νόμοι που λένε ότι όταν ολοκληρώνεται σε κάποιο νοσοκομείο η διαγωνιστική διαδικασία του ιδιωτικού εργολάβου που αναλαμβάνει την χή υπηρεσία, αυτοδίκαια λύεται η σύμβασή τους. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτή είναι η περίπτωση του Αγίου Σάβα που με ρωτάτε. Η παράταση ισχύει για όσους δεν έχει λήξει αυτοδίκαια η σύμβασή τους. Και ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου και είπα εγώ να δώσω μια παράταση μέχρι 30 Ιουνίου. Αλλά έχω εξηγήσει την ΠΟΕΔΗΝ και το λέω και εδώ γιατί δεν θέλω να έχουμε τους ανθρώπους ψεύδι. Εξήγησα σε όλους την ΠΟΕΔΗΝ ότι για μένα συμβάσεις ορισμένου χρόνου σημαίνει ότι αυτή η σύμβαση κάποτε τελειώνει. Άρα μην τους υπόσχεται κάποιος μονιμότητα από το παράθυρο. Δεν θα γίνουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ούτε αορίστου χρόνου, διότι αυτό το απαγορεύει το Σύνταγμα της χώρας, στο οποίο έχετε ορκιστεί πίστη και εσείς και εγώ. Και το Σύνταγμα της χώρας με ρητό άρθρο λέει ότι δεν μπορεί ο Υπουργός να βάζει κάποιον στο δημόσιο από το παράθυρο. Αν θέλει κάποιος να γίνει μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, πρέπει να πάει με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Αν θέλει κάποιος από εσάς να εισηγηθεί, να καταργηθεί το ΑΣΕΠ, να το πείτε. Και να μπορεί ο κάθε υπουργός, ο κάθε Γεωργιάδης, να βάζει όποιον θέλει στο δημόσιο. Αλλά δεν λέμε γι' αυτό. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Περιμένω να ακούσω τι θα το πει το ΚΚΕ. Άρα για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, για να μην τους κοροϊδεύουμε, είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, που σημαίνει ότι από το δημόσιο θα φύγουν σίγουρα όταν τελειώσει η σύμβασή τους. Γιατί αν δεν φύγουν, όποιος κρατήσει έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα βάσει του ελληνικού συντάγματος. Τι λέμε? Λέμε να μείνουν χωρίς δουλειά? Όχι. Λέμε ότι έχουμε βάλει ως όρο στην όποια εταιρεία αναλάβει π.χ. την καθαριότητα, μιλάμε για σοκ καθαριότητας, ότι πρέπει υποχρεωτικά πρώτα να προτείνει πρόσληψη σε αυτούς τους ανθρώπους εφόσον και αν θέλουν να εργαστούν. Αλλά για να δούμε λίγο τα κύριε πραγματικά Υπουργέ, περιστατικά έχετε του Αγίου Σάβα, μάλλον στην πεθεσσαλολογία μου, για να μην καταλάβω τον χρόνο. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε, παρακαλώ πολύ, κύριε Συνάδελφε. Τη γλιτώσει χρόνο και θα είχατε χρόνο περισσότερο στην πρωτολογία σας, κύριε Υπουργέ, για να πείτε προφανώς αυτά που θα πείτε και μετά στην, θα συνεχίσετε και στη δευτερολογία σας. Εάν δεν αναλώνατε λοιπόν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο να μας πείτε τι σημαίνει σοχ ή αν οι εργαζόμενοι που υπογράφανε όταν προσλήφθηκαν, όταν πήγαν τέλος πάντων, βρήκαν δουλειά, δεν ξέρουν ότι υπογράφουν για ολιγόμενη σύμβαση εργασίας. Όπως όλοι το ξέρουμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ούτε αυτό υπονοείται εδώ. Ούτε αυτό λέμε εμείς και στην ερώτηση. Εμείς λέμε στην ερώτηση αυτό που είπατε βέβαια και εσείς, ότι μέχρι τις τέλος του 31 του Μάρτη του 24 έχει παραταθεί. Βεβαίως υπάρχει νόμος που το ψηφίσατε εσείς, εμείς το καταψηφίσαμε, που έδινε το δικαίωμα στους παρατασιούχους, εάν και εφόσον οι διοικήσεις είχαν συνάψει σύμβαση με κάποιο εργολάβο, αυτοδικαίως να λύονται οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων, των συμβασιούχων. Και αυτό είναι γνωστό. Τώρα τι μας είπατε δηλαδή? Εμείς άλλο λέμε ότι αυτοί οι 58 και άλλοι 58 ενδεχομένως να χρειάζονται στον Άγιο Σάβα, όπως και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας και όχι μόνο, όπως αντίστοιχα στον τομέα της σύντησης, της φύλαξης, όπου εσείς φυσικά προωθείτε τους εργολάβους με ότι αυτό συνεπάγεται. Και εδώ τώρα υπάρχουν στοιχεία και από το παρελθόν με αντίστοιχες περιπτώσεις. Οι εργολάβοι πρώτον ότι στοιχίζουν περισσότερο, ότι καταπατούν τα εργασιακά δικαιώματα, ακόμα και αυτά με τα οποία προσλαμβάνουν ή τέλος πάντων έχουν στη δούλευσή τους ένα αριθμό εργαζομένων. Και βέβαια, σε καμία περίπτωση αυτό δεν εξασφαλίζει τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με όποια ευεργετήματα αυτή έχει, και τα ξέρετε πολύ καλά, γιατί με συγχωρείτε, μην το πάρετε προσωπικά, και εσείς δεν θα θέλατε να είσαστε συμβασιούχος, έτσι δεν είναι? Μόνιμη και σταθερή δουλειά θα θέλατε. Για να έχετε ένα σταθερό εισόδημα, για να μπορείτε να ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις σας. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα πεταχτούν στον δρόμο, όχι μόνο οι 58, οι 6.000.
που είναι συμβασιούχοι, που με τις παρατάσεις μέχρι τέλος Ιουνίου, τι θα απογίνουν μετά. Αντίστοιχων τέτοιων υπηρεσιών είναι που με την εργασία που προσφέρουν στα νοσοκομεία. Στη σύντηση, φύλαξη, καθαριότητα. Θα γίνουν έρμοι των εργολάβων, των ωραρίων λάστιχο, των ποινιχρών αποδοχών και της τεράστιας εκμετάλλευσης. Και εμείς αυτό που λέμε και ζητούμε, και φυσικά στο Υπουργείο όταν ήρθαν προχθές, δεν ήρθαν για να κάνουν βόλτα, ήρθαν να διεκδικήσουν το αυτονόητο, το δικαίωμα στη δουλειά, τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Γιατί, επαναλαμβάνω και πάλι, ήσασταν και εσείς, όπως όλη η κυβέρνηση και πολλοί και από τα άλλα κόμματα, που χειροκροτούσατε την περίοδο της πανδημίας υγειονομικούς, συμβασιούχους, ΙΔΑΧ, μόνιμους, που προσφέρανε τα μέγιστα, τον εαυτό τους ολόκληρο, λοιπόν, στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των αναγκών, των τεράστιων αναγκών που είχαν προκύψει από την πανδημία. Και αν θυμάστε τότε ο Πρωθυπουργός, τι έλεγε? Θα σας πάρουμε, θα σας προσλάβουμε, και τους κλείνατε και το μάτι. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Αυτούς τους 6.000, τους 7.000 κτλ. Βέβαια τώρα γίνανε 6.500 όλοι μαζί και να δούμε πότε. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εμείς λέμε το εξής. Για την καθαριότητα σε όλα τα νοσοκομεία. Για τη σύντηση, για τη φύλαξη, μόνιμο και σταθερό, μόνιμο προσωπικό με σταθερές αποδοχές, με μόνιμα εργασιακά δικαιώματα και ασφαλιστικά. Και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και φυσικά είναι και αυτό το ζητούμενο, όπως συμβαίνει και σε άλλα τμήματα των νοσοκομείων και άλλες ειδικότητες, και με τους γιατρούς επίσης και με τους νοσηλευτές, που θα χαθεί μια τεράστια εμπειρία. Και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει καθαριότητα σε ΜΕΘ, τι σημαίνει σε ογκολογικό θάλαμο, τι σημαίνει στο θάλαμο που προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες ή σε ένα θάλαμο αποστήρωση, και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν εμείς επαναλαμβάνουμε, αυτό που ζητούμε, αυτό που ζητούν και οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους είναι τι? Η μόνιμη και σταθερή δουλειά, η μετατροπή όλων αυτών των θέσεων ΙΔΟΧ, να το πω έτσι, ή ΣΟΧ όπως θέλετε πείτε το, σε αορίστου χρόνου. Και μια που είπατε για το Σύνταγμα, εσείς, αν όχι προσωπικά, εσείς βάλατε αυτή τη διάταξη στο Σύνταγμα. Στην αναθεώρηση, αν είσαστε υπέρ αυτού, δηλαδή της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, και επικαλείστε το Σύνταγμα για να κρύβεστε, να σας θυμίσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα στην αναθεώρηση την τελευταία του Συντάγματος είχε καταθέσει πρόταση στην Επιτροπή, αλλά κανένας, όπως και το κυβερνών κόμμα, αλλά και τα άλλα κόμματα, δεν συζήτησαν την απάλληψη από το Σύνταγμα αυτής της διάταξης που απαγορεύει τους ΙΔΟΧ να μετατρέπονται σε ΙΔΑΧ, σε αορίστου χρόνου οι εργασιακές σχέσεις. Αλλά δείτε τώρα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τα μη κρατικά, όπως θέλετε πείτε το, βρήκατε την τρικλοποδιά, βρήκατε το τρικάκι, την κυρκόπορτα και το περνάτε, παρόλο που το Σύνταγμα απαγορεύει. Το Σύνταγμα το έχετε κάνει κουρελόχαρτο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γνωστό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, μόνιμη και σταθερή δουλειά για τον εργαζόμενο, με αμοιβές, με δικαιώματα. Έτσι πρέπει να είναι τον 21ο αιώνα, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Και όχι σε αυτή την τραγική κατάσταση που τους έχετε οδηγήσει. Να μην πούμε τώρα, ανοίξουμε το θέμα της υγείας. Ελπίζω να το ανοίξουμε όταν θα συζητήσουμε την επίκαιρη ερώτηση. Καταρχάς, σε καμία περίπτωση δεν θα συμφωνούσαμε να φύγει αυτό το άρθρο από το Σύνταγμα. Το άρθρο αυτό πρέπει να υπάρχει στο Σύνταγμα. Ο λόγος που πρέπει να υπάρχει είναι πολύ απλός. Είναι λόγοι διαφάνειας. Όταν στο Σύνταγμά μας δεν είχαμε τη σχετική διάταξη και δεν υπήρχε το ΑΣΕΠ, μπορούσε ο κάθε υπουργός να διορίζει όποιον θέλει στο δημόσιο. Συμφώνησε το πολιτικό μας σύστημα και σωστά ότι αυτό πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Τι λέει δηλαδή το ΚΚΕ? Λέει ποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη να γίνεται μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Κύριε συνάδελφε, μην διακόπτετε. Δεν μπήκανε με ΑΣΕΠ, κύριε συνάδελφε. Μπήκανε με κριτήρια ΑΣΕΠ. Όχι με ΑΣΕΠ. Με κριτήρια ΑΣΕΠ. Δεν είναι το ίδιο, κύριε. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για μην κοροϊδευόμαστε. Πάμε όμως λίγο, θέλω να υπερασπιστώ την άξια διοικήτρια του Αγίου Σάβα, η οποία έχει ιδιαιτέρως στοχοποιηθεί για αυτή την ιστορία, κάτι το οποίο είναι απολύτως άδικο. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει στον Άγιο Σάβα. Είχαν προσληφθεί το 2019 με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ΣΟΧ, για τον καθαρισμό του νοσοκομείου 90 άτομα.
Από αυτά τα 90 άτομα σήμερα εξακολουθούν να εργάζονται, μάλλον σήμερα ενώ πριν πει ο Εργολάς μέχρι προθές, 56 άτομα. Τα άλλα είχαν φύγει. Από τα 56 άτομα, τα 22 έχουν δηλώσει χρόνια προβλήματα υγείας και δίδωσε μόνιμη αναρωτική άδεια. Άρα από τους αρχικούς 90 που είχαν προλεχθεί ότι χρειάζονται να καθαρίζει το νοσοκομείο, τελικά εργάζονται για τον καθαρισμό του νοσοκομείου 34. Ως αποτέλεσμα αυτού, το καταλαβαίνετε, αν για ένα έργο που χρειάζεται 90 τελικά δουλεύουν οι 34, το έργο δεν εκτελείται. Εκτός αν θέλετε να πηγαίνει στο νοσοκομείο να είναι βρώμικο και να λέτε την άλλη μέρα είναι βρώμικος ο Άγιος Σάββας. Και τι έκανε η διοίκηση, αναγκάζονται να πάρει ιδιωτικές εταιρείες για να συμπληρώνουν τη δουλειά που δεν κάνουν αυτοί που είχαν προληθεί για αυτή τη δουλειά. Ως αποτέλεσμα αυτού, κρίθηκε σωστά ότι έγινε διαγωνισμός για να μην γίνονται απευθείας αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες και να πάρουν μια εταιρεία με την κανονική διαγωνιστική διαδικασία. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε. Οι έχοντες αντίρρηση προσέφηγαν στην Ανωτάτη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην ΑΔΙΣΥ. Η Ανωτάτη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έκρινε ότι είναι συμφέρον ο διαγωνισμός και σωστός. Και τον προχώρησαν. Στη συνέχεια προσέφηκαν στο εφετείο το διοικητικό. Έχασαν στο εφετείο. Έχασαν το εφετείο ότι η σύμβαση και ο διαγωνισμός είναι συμφέρον για το δημόσιο και πρέπει να προχωρήσει. Στη συνέχεια προσέφηκαν στο ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο, το 7ο τμήμα, έβγαλε απόφαση τον Νοέμβριο του 23 ότι είναι σύμφωνο με τον νόμο διαγωνισμός και συμφέρον για το δημόσιο. Άρα τρία διαφορετικά επίπεδα του ελληνικού κράτους. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, το δικαστήριο και το ελεκτικό συνέδριο έκριναν ότι οι πράξεις της διοικήσεως του Αγίου Σάββα έγιναν νόμιμα και ότι είναι συμφέρουσες για το ελληνικό κράτος και το νοσοκομείο. Και βάσει αυτών των αποφάσεων προχώρησε η διοίκηση στην εφαρμογή και στην κατακύρωση του διαγωνισμού. Λέει, τι θα κάνουμε τώρα, κύριε συνάδελφε? Οποτεδήποτε κάποιο λύγει η σύμβαση, θα κάνουμε φασαρία για να γίνει τα ορίσου χρόνου? Οποτεδήποτε. Οποτεδήποτε. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Αν είναι να πάρουμε μόνιμο προσωπικό. Κύριε Λαμπρούλη, παρακαλώ. Αν είναι να πάρουμε μόνιμο προσωπικό, θα το πάρουμε μέσω ΑΣΕΠ. Δεν θα το πάρουμε μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ενώ εσείς λέτε θα το πάρουμε μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Γι' αυτό κάνω την ερώτηση. Και ναι, κύριε, θα μου επιτρέψετε. Κύριε συνάδελφε. Εγώ δεν διακόψα. Θα μου επιτρέψετε να πω και το εξής. Να κάνουμε προσλήψεις στην υγεία. Προφανώς να κάνουμε. Καμία αντίρρηση. Και φέτος έχουμε το πιο μεγάλο πρόγραμμα προσλήψεων στην υγεία. 10.000 προσλήψεις. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία, ότι μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία αυτό που μας λείπει είναι γιατροί και νοσηλευτές ή είναι καθαριστές? Τι πιστεύετε περισσότερο λείπει σε μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία? Ποια είναι η πρώτη ανάγκη στα νοσοκομεία? Δεν ξέρετε. Ναι, αλλά δεν κύριε έχουμε άπειρες. Κύριε συνάδελφε, δεν είναι αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Κύριε Λαμπρουλή. Είστε αντιπρόεδρος του Βουλής. Κύριε Λαμπρουλή, δεν γίνεται να διακόπτετε έτσι. Εδώ τηρείτε την τάξη. Και δεν έχετε αφήσει να μιλήσει. Κύριε συνάδελφε, αφήστε να ολοκληρώσει. Δεν είναι σωστό. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ξαναλέω. Στις περιορισμένες προσλήψεις που έχουμε, που είναι πεπερασμένες, δεν είναι άπειρες, η ιεράρχηση είναι προφανώς πρώτα να πάρουμε γιατρούς και δευτερευόντως νοσηλευτές. Αυτή είναι η ιεράρχεια της μόνιμης θέσης στα νοσοκομεία, αφού με ρωτάτε. Δεν μπορούμε να τους πάρουμε όλους, κύριε ούτε συνάδελφε. Μπορούμε στην Ελλάδα να είμαστε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Πρέπει και κάποιοι να είναι στον ιδιωτικό τομέα και να κάνουν και την άλλη δουλειά. Άρα λοιπόν, έγινε κατανοητό. Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε, όσο αφορά ειδικά τον Άγιο Σάββα, η άξια διοικήτρια του Αγίου Σάββα έχει τηρήσει απολύτως την νομιμότητα. Οι πράξεις έχουν ελεγχθεί από τρία διαφορετικά επίπεδα ελέγχου της διοικήσεως και έχουν κριθεί ορθές και νόμιμες και συμφέρουν το ελληνικό κράτος. Και άρα πολύ καλώς έκανε η διοικήτρια και προχώρησε την κατακύρωση διαγωνισμού. Έχω δώσει εγώ εντολή στον υπεάρχη να ψάξει να δει πού έχουμε ανάγκη για να μην χάσουν αυτόματα τη δουλειά τους οι ΣΟΧ και έχουμε συμφωνήσει να τους δώσουμε μια παράταση ακόμα μέχρι 30 Ιουνίου για να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και να έχουν ομαλή μετάβαση στην επόμενή τους ζωή. Αλλά εγώ ψέματα να τους πω ότι θα τους κάνω μονίμους δημοσίους υπαλλήλους από το παράθυρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνιμοι στο δημόσιο μπαίνουν μόνο μέσω ΑΣΕΠ και με κανέναν άλλο τρόπο.